δώρον εν Θεόν, υγειασμένον, Θεό είναι εγκάς, την την σου, Θεοδόρος η απανεφήμε, της μετά πύργαρεν φαινούσα, μέσον ανδρών φιλοσόφος διέλαμψας. Όθεν πρέσβευε απ' αυστος το σε δόξας αντί, δωρήσας θε, Υμήν το η ενδεκάτη του μηνός Σεπτεμβρίου. Θεοδόρα Σωσία της Εναλεξανδρία, Εφροσίνου Οσίου του μαγίρου, Ευανθίας Μάρτυρος, Διοδόρου, Διομίδου και Διδήμου των Μαρτύρων, Ήας Μάρτυρος της Ενπερσία, Πέτρου Νικέας του Ομολογητού, Ηλίας Πηλεότου και Αρσενίου Οσίου των Καλαβρών, Θεοδόρα ο Σιομάρτυρο, εν βάστα μεγαλουπόλεως της Πελοποννήσου. Η Ωσία Θεοδόρα από την Αλεξάνδρεια Καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, στα χρόνια του βασιλέως Ζήνωνος, και ήταν παντρεμένη με έναν ευσεβή άνδρα τον Παφνούτιο. Η ζωή της Θεοδόρα ήταν τίμια και ενάρετη, και ήταν αφοσιωμένη στον σύζυγό της. Όμως ο μισόκαλος διάβολος, σε κάποια στιγμή αδυναμίας της Θεοδώρας, την έσπρωξε κρυφά στην αμαρτία της μοιχείας. Κανείς δεν την είδε, κανείς δεν το έμαθε. Μπορούσε επομένως να συνεχίσει αρμονικά τη ζωή της με το σύζυγό της. Όταν όμως άκουσε τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου, με τα οποία ο Κύριος διδάσκει ότι «Ουκ ο ου φανερών γεννήσεται, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα κρυφό, το οποίο δεν θα γίνει φανερό στο μέλλον, σκέφτηκε το βάθος της αμαρτίας της και έκλαψε πικρά. Ντύθηκε έπειτα ανδρικά και πήγε σε μοναστήρι και εκάρι μοναχός με το όνομα Θεόδωρος. Εκεί μέρα νύχτα μετανοούσε και έκλεγε την αμαρτία της. Μετά από δύο χρόνια συκοφαντήθηκε ότι επόρνευσε με γυναίκα όταν έφεραν ένα νεογέννητο βρέφος έξω από την πόρτα του μοναστηριού. Τότε η Θεοδόρα πήρε το βρέφος και για επτά ολόκληρα χρόνια έξω από το μοναστήρι με διάφορες κακουχίες το ανέθρεψε σαν δικό της. Όταν επανήλθε στο μοναστήρι το ταλαιπωρημένο σώμα της μετά από λίγο καιρό ξεψύχησε. Τότε οι μοναχοί, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν γυναίκα, θαύμασαν και όλοι μαζί δόξασαν τον Θεό. Ταπεινώση καρδία, πατέρ εφρόσηνε, το μαγειρίο προσφέρον ρόφης <Διν'> αλήθος Αγίου Πνεύματος, όθεν εγνώρισε νυνήν την συνδόξαν ο Θεός, διαιρέως ο ημός Θεοφόρε, με Ο Άγιος Εφρόσινος, ο μάγειρα, υπήρξε αγράμματος, αλλά αληθινά ευσεβής και πιστός. Έκανε οικονομίες με στερήσεις του εαυτού του, μόνο και μόνο για να κάνει ελεημοσύνες. Το επάγγελμά του του επέτρεπε να τρώει πρώτο στα καλύτερα φαγητά. Αυτός όμως δεν θέλησε να το μεταχειριστεί ποτέ. Έτρωγε με μεγάλη ευχαρίστηση τα χόρτα και τις ελιές του. Τη στιγμή που έβραζαν ή έψιναν μπροστά του τα ορεκτικότερα κρέατα και προκλητικότερα ψάρια. Κατόπιν ο Εφρόσινος πήγε σε μοναστήρι όπου και εκεί εξασκούσε το έργο του μαγείρου. Αλλά αυτός, αντίθετα από ό,τι στα κοσμικά ξενοδοχεία, στο μοναστήρι έφτιαγνε με το φαγητό. Σε μερικούς που τον ηρωνεύονταν για αυτή την κατάσταση, ο Εφρόσινος με πραότητα απαντούσε. «Η καλή μαγειρική δεν είναι τόσο καλός βοηθός για την βασιλεία των ουρανών. Την πολλή εφροσύνη που ζητούν τα σώματα, θα την χάσουν κατά ανάγκη οι ψυχές και εγώ δεν έχω προορισμό να σας κολλάσω. Τελικά ο Εφρόσινος εκοιμήθη σε ένα ερημικό ησυχαστήριο και η εκκλησία που γνωρίζει ότι στην αιώνια ζωή δεν έχει κανένα ανώτερο δικαίωμα από έναν μάγειρα, ένας βασιλιάς ή φιλόσοφος, τον ανέγραψε μεταξύ των Αγίων της, τον μάγειρο Εφρόσινο επειδή γνώριζε και να πιστεύει και να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η Ωσιωμάρτης Θεοδώρα εν Βάστα Πελοποννήσου Ανήκε σε φτωχή χριστιανική οικογένεια που ζούσε σε ένα χωριό κοντά στα όρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Από μικρή αγάπησε τον Θεάνθρωπο και Λυτρωτή Χριστό και σε αυτόν αφιέρωσε την ζωή της. Έζησε σαν μοναχός σε ανδρικό μοναστήρι της Άνω Μεσσηνίας και έφθασε σε μεγάλο ύψος αγιότητας. Συκοφαντήθηκε όμως βάναυσα ότι δήθεν άφησε έγκυο μία κοπέλα της περιοχής. Τα ήθη της εποχής εκείνης ήταν τέτοια ώστε βιαστικά την καταδίκασαν σε θάνατο. Γιατί όμως, ενώ είχε πρόχειρη την απόδειξη της αθωότητάς της, διότι ήταν γυναίκα, και αφού αρνήθηκε την συκοφαντία δεν την χρησιμοποίησε αυτήν την απόδειξη. Τον λόγο αυτό τον γνωρίζει η ίδια και ο Θεός. Γεγονός είναι ότι φορτώθηκε ξένη ντροπή και αποφάσισε να μαρτυρήσει από αγάπη. Τα τελευταία της λόγια ήταν «Κύριε, το σώμα μου ας γίνει ναός, τα μαλλιά μου δένδρα και το αίμα μου ποτάμι». Σήμερα στον τόπο του μαρτυρίου της, στο χωριό Βάστα Αρκαδίας, υπάρχει ένα μικρό εξοκλήσι που από δίπλα περνάει ποτάμι και πάνω στην σκεπή της εκκλησίας υπάρχουν κατά παράδοξο θαυματουργικό τρόπο 17 τεράστια δένδρα.